Το Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου Ενέργεια για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου Κρήτη, όπω ανακοίνωσε ο αρμόδιο Υπουργό Γιώργο Παπαναστασίου το απόγευμα. Η απόφαση οριστικοποιήθηκε κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Λεπτομέρειε θα μα μεταφέρει ο Μάριο Αδάμου. Μάριε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικήτα. Μετά από σκληρέ διαβουλεύσει και συζητήσει εβδομάδων, οι οποίε μάλιστα έδειχναν σε κάποια σημεία να οδηγούνται σε ναυάγιο Θέτοντα θέτοντας ένα αμφιβόλο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης, Πλέον εισερχόμαστε στο τελευταίο μήλι για οριστική κατάληξη σε συμφωνία. Ε, σε αυτή την ευθεία ορόσημο χαρακτηρίζεται η σημερινή έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για οικονομική ενίσχυση του Great Interconnector με 25 εκατομμύρια ετησίως για περίοδο 5 χρόνων, δηλαδή συνολικά 125 εκατομμυρία ευρώ. Ενώ η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι πρόκειται για απόφαση που θα αφορά αυστηρό στο συγκεκριμένο ποσό, όπω είπαμε, για πέντε έτη ω επιδότηση τη αντίστοιχη αύξηση που δυνατόν να επέλθει στου λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματο και το οποίο θα εκταμιευθεί αυτό το ποσό από το Ταμείο Δημοπράτησης Ρήπων. Γίνεται αυτή η διευθέτηση ώστε να μην επιβαρυθούν οι λογαριασμοί των καταναλωτών, κάτι το οποίο ήταν και προαπαιτούμενο από την ΡΑΕΚ. Η πρώτη δόση θα εγκριθεί σε συμπληρωματικό προπολογισμό που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στην Βουλή και θα εκταμιευθεί αρχές του 2026, ενώ να πούμε ότι από ελληνική πλευρά υπήρξε η και συνένεση στην ανάληψη εξημισίας του γεωπολιτικού ρίσκου, ζήτημα που όλοι είδαμε, το έθετε με τα επιτάσσεω στι διαπραγματεύσει στην κυπριακή πλευρά τι προηγούμενε των ημερών. Να πούμε ότι το κόστο ε, για την κατασκευαστική περίοδο θα υπομιστεί 63% η κυπριακή πλευρά και 37% η ελληνική, ενώ για την περίοδο λειτουργία αυτό θα επιμερίζεται στο 50% για κάθε πλευρά. Να πούμε ότι τι επόμενε ώρε θα ενημερωθεί σχετικά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια Κύπρου για να ρυθμίσει ανάλογα την απόφαση τη ε, κυβέρνηση. Στην συνάντηση που θα έχουν την ερχόμενη Πέμπτη το πρωί στην Αθήνα, ο πρόεδρο Χρυστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το συγκεκριμένο ζήτημα θα είναι μαζί με το Κυπριακό στην κορυφή τη Ατζέντα. Ενώ να υπογραμμίσουμε ότι δεν πρόκειται για ολική συμφωνία, αλλά παραμένουν εκκρεμότητε όπω για παράδειγμα για το εάν η Λευκοσία θα συμμετάσχει με το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο του Great Interconnector για να γίνει αυτό θα πρέπει να προηγηθεί και να ικανοποιηθεί μια σειρά προϋποθέσεων που θέτει και η Κυπριακή πλευρά, αλλά και να υπάρξουν και διευκρινείς επί επιπρόσθετων όρων και στοιχείων. Επίσης, η Λευκοσία αναμένει το προσχέδιο συμβολέου με την Siemens, που θα αναλάβει την κατασκευή των σταθμών μετατροπής της τάσης σε Κρήτη και Κύπρο. Αυτό το σκέλος του έργου υπολογίζεται περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ τονίζεται επίσης, και αυτό είναι κάτι το οποίο αναδεικνύει τις τελευταίες ώρες Λευκοσία και Αθήνα, αναδεικνύουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις που καταγράφονται, εκτός από την Εθνική Εταιρεία Ενέργειας στο Αμπουτάπη. Παρένθεση εδώ είναι κάτι το οποίο συζήτησε και ο πρόεδρο Χριστοδουλίδη στην πρόσφατη επίσκεψή του στα Εμμυράτα. Επίση, καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον από το Ταμείο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώ επίση και από το Ισραήλ και την Γαλλία για να συμμετάσχουν σε αυτό το έργο. Τέλο, να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ζήτησε πρόσθετα στοιχεία για να αποφασίσει αν τελικά θα προχωρήσει την χρηματοδότηση του έργου. Αρχικά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήταν αρνητική. Μια πορεία. Γιατί 63 για την Κυπριακή πλευρά και 37 για την Ελληνική έχουν δώσει διευκρινήσει, Εμμαριέ. Σύμφωνα με την μελέτη, το όφελο για την Κυπριακή πλευρά θα είναι. Ε, μεγαλύτερο από την ελληνική θυμίζουμε ότι η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δεν έχει διασυνδεθεί με τα δίκτυα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά δίκτυα και με αυτόν τον τρόπο θεωρείται ότι έρεται και η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα υπάρξουν ωφέλη σε βάθος χρόνου όχι μόνο που θα αφορούν την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και Οφέλη ε, τα οποία θα μπορούν να εξαργυθ, εξαργυρωθούν στο γεωπολιτικό σκέλος αυτού του έργου. Μάλιστα. Να δούμε και την δήλωση του Υπουργού. Ευχαριστούμε, Μαρία. Η σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι το επιστέγασμα πολλών διαβουλεύσεων με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και των διευκρινήσεων που έχουν δοθεί, ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να έχει ενώπιον της πραγματικά δεδομένα αναφορικά με τις οικονομικές, τεχνικές και νομικές πτυχές του έργου. Ως κυβέρνηση επιδείξαμε την απαραίτητη υπευθυνότητα και δέουσα επιμέλεια που πρέπει να χαρακτηρίζει τη λήψη αποφάσεων που αφορούν έργα τέτοιου βεληνικούς. Με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κυπριακού λαού στον οποίο είμαστε υπόλογοι. Το αμέσως επόμενο διάστημα και στη βάση του οδικού χάρτη που έχει καταρτιστεί θα βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία τόσο με την ελληνική πλευρά όσο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περαιτέρω πρόοδο της υλοποίηση του έργου αλλά και με μέρη που έχουν ήδη επιδείξει πραγματικό ενδιαφέρον συμμετοχής στο έργο.